Σε χώρο με αποθήκες και καλαμιές κοντά στη λίμνη Τριχονίδα βρέθηκε τελικά ο 30χρονος δράστης της δολοφονίας της Δώρας Ναστούλη στο Αγρίνιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 30χρονος μόλις βρήκε την ευκαιρία πέρασε κάτω από το πατρικό του σπίτι και στη συνέχεια μετέβη σε κοντινή περιοχή που βρίσκεται στην λίμνη Τριχονίδα σε αποθήκη. Φέρεται μάλιστα να κοιμήθηκε το βράδυ σε ερυπωμένο εκκλησάκι πλησίον του χωριού. Το πρωί σήμερα επιχείρησε να μπει στο σπίτι του, αλλά δεν τα κατάφερε και ξαναπήγε σε σημείο με καλαμιές κοντά στη λίμνη όπου και εντοπίστηκε. Επί τόπου βρέθηκαν η μητέρα και η αδελφή του, στην οποία τελικά παρέδωσε το όπλο του φόνου και ένα μαχαίρι. Στη συνέχεια παραδόθηκε στους αστυνομικούς. Με τον δράστη συνομίλησε τηλεφωνικά για αρκετή ώρα γνωστός αστυνομικός συνδικαλιστής Γιώργος Καλιακμάνης για να αναλάβει στη συνέχεια ειδικός διαπραγματευτής. Η αδελφή του και η μητέρα του λίγο αργότερα μίλησαν στους δημοσιογράφους για τα όσα δραματικά προηγήθηκαν της παράδοσης. Τι σας είπε μόλις σας αντίκρισε, κυρία Αρχοντούλα? Ότι με αγαπάει μένα. Μένα σε αγαπάω. Πώς τον είδατε και ήρθε εδώ? Χτύπησε την πόρτα, πώς ήρθε? Από κάτω τον είδα εγώ. Τον εμόσχημα, αλλά είναι τα κατακίτρινα στη λίγη. Ήταν αστυνομική εδώ? Όχι, δεν είχαν έτσι. Σου το πείσατε εσείς? Ναι. Πόση ώρα έμεινε μαζί σας στο σπίτι, κυρία Αρχοντούλα? Δεν ήταν στο σπίτι. Εδώ, από κάτω. Εδώ. Ήταν σε κάποια αποθήκη και κρυβόταν, ή ήταν στα χωράφια? Σε κάποια αποθήκη. Δεν ξέρω σε ποια αποθήκη. Σας είπε, ήταν εκεί όλο το βράδυ? Όχι, δεν ήταν εκεί. Άλλο. Πρεβάτε. Γύρω από το σπίτι πάντως. Και κάποια στιγμή τον βλέπω εδώ, γεια σου, στο πράσινο εδώ. Και λέω της μάνας μου, είναι ο Ανδρέας. Και τον είδαμε. Και κατεβήκαμε πάρα πολύ γρήγορα φωνάζοντας, παραδόσου και αυτά. Έκλεισε η φωνή μου. Πήγε η μάνα μου λίγο πιο κάτω. Τον έκανε ότι έπιασε το όπλο, μπας και το πάρει. Δεν κατάφερε. Έχει αποτυπώματα τώρα, καλά. Ήρθα σπίτι να βγει. Όχι, όχι. Σας είπε κάτι, δεν τον είπατε? Ήρθε να τον δούμε, αλλά σε λίγο θα πεθάνει. Έτσι. Εγώ θα πετάνω. Γιατί λέει πρόσβαλα την οικογένειά μου, χάθηκε ένας άνθρωπος. Δεν το πίστευε ώρες. Από. Τον έβλεπες χαμένο δηλαδή? Ναι, πολύ. Ήξερε ότι η Θοδώρα δεν ζει? Όχι, νόμιζε ότι του κάνω πλάκα. Λέει είναι στην τοπική, πάρτε τώρα τηλέφωνο να της μιλήσω. Ήτανε μετανιωμένος για την πράξη, ναι, πώς τον είδατε? Ναι, γιατί ήθελε να σκοτωθεί. Και αυτή νεκρή και εγώ. Του μιλήσαμε, τρόμαξα να το μεταπίσω. Συνέχεια το σκεφτόταν και έβαζε την κανή στο στήθος ή στο κεφάλι του και έπεφτε κάτω και όντως θα το έκανε. Και μετά πήρε τα παιδιά της αστυνομίας, ήρθε ο κύριος Καλιακμάνης, μιλούσαμε στο τηλέφωνο μας και το μεταπίσει. Ήρθε ο κύριος Νίκος, ο άλλος αστυνομικός, είπε είμαι όπλος, θέλω να βοηθήσω. Και έτσι το πήρα και το όπλο και το μαχαίρι που είχε δίπλα. Ήταν ταμπουρωμένο σε κάποια αποθήκη? Όχι, ήταν μου είπε, όχι, τώρα ήρθε εδώ. Ήταν πέρα στα Λουτρά, πέρα σε μια παλιά εκκλησία που δεν τη θυμάμαι να κάνω. Πώς ήταν αυτές τις στιγμές, Βάσο, γιατί ζούσατε με την αγωνία του? Ήταν έτοιμος να το κάνει, θα το είχε κάνει. Μου λέει φύγε να το κάνω, γιατί θα με τελειώσουν οι αστυνομικοί. Μίλησα ότι δεν θα σε πειράξουν, θα μπω εγώ ασπίδα μέσα μπροστά σου. Τρόμαξε το τώρα. Είπα ότι περιμένει η κόρη μου να τον δει. Όταν του είπες δε στα site, δε ζει η Θοδώρα, πάρ' το απόφαση, δε σε κοροϊδεύω, τι είπε, τι αντέδρασε? Ήθελα να τυλάξει τον μυαλό του στον αέρα, είμαι δολοφόνος, έκανα κακό. Έβαλε τα κλάματα. Ναι, έκλαιγε, χτύπαγε στο κεφάλι του το όπλο, από εκείνο που το κράταγε, πώς το λένε, Οπότε εσείς καταφέρατε και τον μεταπίσατε? Εγώ είχα τόση ώρα κάτω, σε παρακάλαγα. Μετά ήρθε και ο αστυνομικός που έκανε πιο πολλή δουλειά από μένα. Δεν είχα φτάσει ποτέ σε τέτοιο σημείο να ξέρω να διαπραγματεύομαι τέτοιες καταστάσεις. Είπε να μεταφέρετε κάτι στην οικογένεια της Θοδώρας? Δεν το πιστεύω. Ακόμα. Ώρες έλεγε γιατί είμαι δολοφόνος, χωρίς να το θέλω. Ήθελα να της μιλήσω. Και μετά απ' την άλλη αλλάζει. Είναι αλήθεια. Δεν το πιστεύω, μια έτσι να λέω.